Έχουμε μήπως μουσική, όχι ακούγεται κάτι που εντάξει, δεν σε άμαζε. Θα το μάθω. Θα το συνηθίσω. Έχουμε το φίλο μας τον Ζήση Σαρίκα σήμερα με ένα βιβλίο εξαιρετικό. Μια άρτια γραφή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούγεται καλά? Όχι πολύ. Όχι. Τώρα καλύτερα. Για να πάρω μπάσο θα ξεσηκωθεί. Το κολονάκι θα πιάσει, όχι τα εξάρτια. Λοιπόν, ο Ζήσης ξεκίνησε πέραν των άλλων δραστηριοτήτων του και της πολύ μεγάλης και πολύ σπουδαίας θητείας που έχει σε μεταφραστικό την έργο επιμέλειας και δοκιμίου σε σχέση με τη φιλοσοφία, την ευρωπαϊκή κυρίως. Ξεκίνησε με τα ψίχουλα, με μια συλλογή αφηγημάτων μικρών, τα οποία συμπυκνώνουν νομίζω πάρα πολύ κέρια το απόσταγμα της ατομικής και κοινωνικής του πείρας, δοσμένα με συνοπτικό και άρτιο τρόπο. Και τώρα ξεκινάει από φέτος τη συνεργασία με τις παραδοσιακές εκδόσεις της Εστίας και με το συγκεκριμένο Δάλα Κυριακή Ρεπό, η οποία θα συμπληρωθεί, αυτή είναι η πρόθεση και η στόχευση, μέσα στο 15 ελπίζουμε, με άλλες δύο βουβέλες που θα συναποτελέσουν μαζί με το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα μια τριλογία. Κατά σύμπτωση, αλλά σύμπτωση μια ζωή συνέργων αιώνων, λέει ο Τατσής, σε ένα δίδυμα του, γιατί δεν είναι σύμπτωση, είμαστε επιστήθηκοι πάρα πολλά χρόνια, συνέβη όταν διάβασα αυτό το βιβλίο, το πρόσωπο που περιγράφηκα, να το έχω γνωρίσει και εγώ, όσο σπάρασα να το ζήσει, αλλά πάντως το γνώρισα και με είχε εντυπωσιάσει και συγκίνησε και εμένα αυτό το μέρος. Και όταν το διάβασα πολλές φορές, επειδή ήταν πράγματι μια μέσα στην αγαθότητά της και στην απλότητά της συγκλονιστική παρουσία που έκανε, συγκινήθηκα πάρα πολύ πέραν του ματιού του ψυχρού που επειδή δεν θέλω να πάνε στο φίλο μου να κολλάτε εγώ, το κοίταζα λίγο πιο αυστηρά. Να μην βάλω δηλαδή την προσωπική συγκίνηση ως προς την Ελένη και την αγάπη μου, ούτε την αγάπη στον πολιτό μου και στάθηκα σε μια απόσταση. Επομένως, αυτά που θα πω τώρα αφορούν σε μια σχετικά ψύχρεμη αντιμετώπιση του κειμένου, δηλαδή 5-6 παρατηρήσεις. Χαρακτηρολογικά πρώτα. Είμαστε και γεροντάκια σιγά σιγά. Δεν συμφωνείς, περιμένει τον ξέρω. Επίσης άλλος αγαπημένος φίλος, μόλις γράψει του καλημέρες γιατί ήρθε η ώρα του και αυτό θα μας έχει χρόνια και έχει μεγάλο ταλέντο, μεγάλο ταλέντο, αλλά τι να το κάνω. Λοιπόν, η ψυχογραφική ικανότητα του Σαρίκα είναι αποδεδειγμένη και στα προηγούμενα αφηγήματα του. Εδώ πρωταγωνιστεί ένας ωραίος τύπος λαϊκής γυναίκας. Είναι χαρακτήρας εξοπλισμένος με πολλές αρετές. Ο τύπος της γυναίκας αυτής. Ευρηματικότητα λύσεων για την επιβίωση της ίδιας και της φαμίλιας της. Αποφασιστικότητα. Ψυχική καθαρότητα. Ευσπλαχνία. Φυσική οξυδέρκεια. Αγαθοσύνη. Καλώς εννοούμενη. Ντομπροσύνη. Προθυμία. Εργατικότητα. Τιμιότητα. Η Ελένη είναι ένα διαμάντη. Ανήκει στη σπάνια κατηγορία των Αγίων Προλετάριων, σαν την πυρέτρια του Παζολίνη στο Θεώρημα, την Ανδρέα Θεόλου, αυτή μια σπουδαία ηθοποιή, η οποία πραγματικά κληρωμένη των αναγωγιών, γιατί δεν έχει διάθεση να δικαιώσει προλετάριο που ζήσει εδώ, αλλά εκείνη σώζεται μέσα στο Θεώρημα, γιατί έχει ένα παραπάνω χάρισμα, αυτή την φυσική αρμότητα που οι άλλοι που είναι διαβρωμένοι και αλλοδηλωμένοι στην μεσοαστική ιταλική οικογένεια δεν το διαθέτουν, ούτε μπορούν να το αποκτήσουν, ούτε με άσκηση, ούτε με δάνεια, ούτε με λεφτά. Η Ελένη, λοιπόν, ο χαρακτήρας αυτός, αν την ευεργετήσεις, ανήκει στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που, αν τους ευεργετήσεις, για αντιχάρισμα γίνονται φίλοι της αγγέλης σου. Μα κι αν είσαι αχάριστος, αν φανείς αχάριστος απέναντι τους, έχουν το δυσέβρετο χάρισμα από τη φύση τους, αλλά και το βαθύτερο, το σκαμμένο και καλλιεργημένο μέσα τους ανθρωπιστικό ιδεώδες. Να γνωρίζουν, να εννοούν, και να συγχωρούν κυρίως τον τρίτο. Η δοκιμασία της, όπως περιγράφεται κατά την διαδρομή της, την πολυδέδαλη αυτή διαδρομή μέσα στην κουβέλα. Η δοκιμασία της σε 1002 πρωτόγνωρα για την ίδια παιδεία προσαρμογής και μικροσυγκρούσεων και ψυχικών βασάνων,
μεγάλων ψυχικών βασάνων, δεν την πτωεί. Αντίθετα την ατσαλώνει. Είναι σαν κάτι επίμονους πόρους που η θέασή τους από εμάς προξενεί θαυμασμό γιατί κατορθώνουν να επιβιώσουν και να λουλουδήσουν και στα πιο κακοτράχαλα τοπία. Άνθικης πέτρας που λέει ο Σύγκρας. Η Ελένη, απόκληρος σε αυτή τη κοινωνία γυρίζω σαν τα έρημα πουλιά, τη πάει γάντη το λαϊκό άσμα με τη φωνή του στέλνει, είναι πράγματι ένα από τα χιλιάδες αμέτρητα, ανεμοδαρμένα και ρημαγμένα πλάσματα της σύγχρονης παγκόσμιας προσφυγιάς. Η υπομονή, η βαθιά βιωμένη και αποκρισταλωμένη μέσα της θυμοσοφία, ότι όλα είναι ένα ψέμα, το αστείευτο χιούμορ της, η πηγαία της καλοσύνη, το γεγονός ότι μέσα στις κακοτυχίες, την αναπαραβιά, τις παραξενίες και τις γκρινίες των κακομαθημένων ανθρώπων που συναντάς στο διάβα της, αναγκαστικά γιατί είναι σε μια γυναικές προσφυγιάς, αναγκάζεται να ψάξει να βρει δουλειά, δεν τους διαλέγει, δεν είναι επιλογή της σε άνθρωπο. Ούτε και η οικογένειά μας είναι, και τα παιδιά της δεν είναι επιλογή της και είναι τουλάχιστον ένας πάρα πολύ άσορος. Τυρανάει δηλαδή η ύπαρξή του, αν και δεν το ομολογεί και προσπαθεί να το παλώσει όπως όλοι οι. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η τόσο τυραγισμένη, αντί να χειροτερέψει και να συσσωρεύσει αποθυμένα, όπως συνήθως γίνεται, διδάσκεται από τις φορτούνες της ζωής με τον τρόπο των παλιών προσφύγων που θεωρούσαν την κακιά τους μοίρα κοινών κτήμα και των άλλων παραδεδομένων του κόσμου. Θυμάμαι τη μάνα της μάνας μου, που ήταν και βασανισμένη γυναίκα, τη γιαγιά μου, γιατί ήταν όμως Ολύμπια, μέσα στα μαρτύρια της, προσωπικά γνωρίσαμε, όχι μόνο εγώ και άλλοι, γνωρίσαμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Η δεκαετία του 60, του 70 ακόμη και επιβιώματα τέτοιων προτύπων, ας πούμε, γιατί πρότυπα είναι αυτοί άνθρωποι, υπάρχουν υποδείγματα ανθρώπων, μένα προσωπικά αυτοί με βοηθούν να διατηρήσω το ήθος μου, ό,τι ήθος έχω από αυτούς έχω πάρει και έτσι θα φύγω. Μέσα σε αυτόν τον σάλο που ζει η Ελένη, αντί να τρελαθεί και να χαλάσει το χάλασμα, η Ελένη βγαίνει ολόλαμπε και θαυμαστή, ένας δάσκαλος της ζωής. Διανύουμε αιώνας δουλεμπορίας και τα ανθρώπινα σώματα ακυρώνονται και ξεπουλούνται στα σκλαβοπάζαρα Ανατολής και Δύσης. Η ψυχή όμως του ανθρώπου, το ήθος του, που είναι η ουσία της υπόστασής του, αυτά δεν είναι αργυρώνητα για αυτούς που το έχουν όμως η ψυχή και το ήθος. Με τον χαρακτήρα της Ελένης, ενισχύεται μια παράδοση που έρχεται κυρίως από την Ανατολή, από την Εκκλησία Ανατολή σε εμάς, εδώ στην Ελλάδα. Και η Ελένη φέρει την ελληνογενή, την Ρωμαϊκή Ανατολή με τον τρόπο της, που θέλει τον άνθρωπο να μην πουλάει ό,τι πολυτιμότερο έχει. Και αυτό είναι η ατίμητη τιμή. Ο διδακτισμός ή αν θέλετε η διδακτικότητα, το στοιχείο του διδάσκεν, δεν λείπει από αυτή την σοφά δομημένη νουβέλα, προσωπογραφία, μιας οικονομικής και κοινωνικής προσφυγίνας, με γενναίο φρόνημα απέναντι στη Μαριάννα και τη Μιζέρια. Ο Σαρίκας βρίσκει τον τρόπο κάθε τόσο να σχολιάζει, να συμπεραίνει πλάγια ή ευθέως, να προτρέπει προς παραδειγματισμό ή αποτροπιασμό και αποφυγή των αναγνώστων, ξετρυπώνοντας πολλές αλήθειες που αφορούν στον σύγχρονο τρόπο ζωής, την αδυναμία και την μικρότητα του σημερινού ανθρώπου να αυτοαναλυθεί, να κάνει μια ενδοσκόπηση ουσίας, να σταθεί με συνείδηση απέναντι στο πρόβλημά του στον κόσμο και να συμπάρξει γόνιμα με τους άλλους. Την απονιά και τον θρίαμβο του στήρου ατομισμού. Το πιο διαδεδομένο και προσφυλές μοντέλο ζωής σήμερα. Το πελάγωμα του ατόμου και της ομάδας μπροστά στις φοβερές οικονομικές και ψυχικές δοκιμασίες της εποχής μας, που όμως, ο συγγραφέας, δεν δικαιολογεί τον άνθρωπο που δοκιμάζεται και έχει την ευκολία να πει ότι επειδή ζορίζομαι οικονομικά, ενδίδω σε αυτό και στο άλλο, τον θέλει ατσάλινο, να αντιστέκεται, να μην ενδίδει. Το πρότυπο του συγγραφέα φαίνεται να είναι ένας χαρακτήρας που κατορθώνει με αλάνθαστο ένστικτο πεντακάθαρη ψυχή, αλλά και με προσωπικό αγώνα να κρατήσει την ανθρωπιά και την ανθρωπίδα του
σε ένα ιδεώδες ύψος. Τέτοιο παράδειγμα, όπως είπα και πριν, είναι η προσφυλής Ελένη. Εγώ έχω ένα επίθετο για αυτά τα πρόσωπα. Λέω θελξικάρια σε γυναίκα και σε καταρτά. Αυτές οι σφήνες διδακτικότητας που σαρήκα θα ήταν άνοστες και κρύες και αποφυγικές. Σαν κάποιοι μου πάει να μας νομθετήσει θέλοντας να μας κάνει τον έξυπνο, λες και εμείς μας ανακοδόχουμε. Αν δεν είχε ο συναφέας βρει τον τρόπο να τις ενθέσει μέσα στο κείμενο, σποραδικά, σαν πολύ φυσικά συμπεράσματα της παραλογικής σκέψης του αφηγητή. Η γλώσσα του κειμένου είναι φυσική, απλή, ρέουσα και πλούσια, με εύστοχη χρήση ποικίλων ιδιωματικών λέξεων και φράσεων. Κεντάει το κείμενο και συνηγορεί στην δημιουργία μιας λαμπρής σκηνοθεσίας, διατρέχοντας την πλήρη γκάμα του συναισθηματικού βεληνικού σου. Το γλυκόπικρο χιούμορ κορυφώνεται σε κοινικό σαρκασμό και η απλή συμπάθεια φτάνει μέχρι την απόλυτη συναισθησία για την οδύνη των άλλων. Το Κυριακή, λοιπόν, είναι ένα προσφυλές για νεόδωρο, επί της ουσίας ευαισθητικό, εξαιρετικά καλογραμμένο πεζογράφημα και μια θαυμάσια σπουδή πάνω στη δοκιμασία του σύγχρονου ανθρώπου λόγω της μοίρας του, ατομικής και κοινωνικής, αλλά το σπουδαιότερο, της δοκιμασίας της ανθρωπιάς του. Ζήσει καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε. Παραδίδω στον Άρχοντα Καλημέρα. Παραδίδω με το πνεύμα και το σώμα. Όταν βλέπετε το βιβλίο και τις μεγάλες σελίδες, τις έχει γράψει σε κάποιο σπίτι, δεν έχει βιβλία χαρτά και είναι σε στην Ομόνια γράφει καλά. Το πρωί ξύπνησα 7 για να περάσουν, στην Ομόνια γράφει και το σπίτι. Θέλω να πω καταρχάς δύο λόγια γιατί όπου γράφουν για το Ζήση και όπου το παρουσιάζουν, αλλά και εδώ μέσα στην Αποστόφιλο. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει ο Πολωνίδης. Μετά να φυλακίσω, μετά. Αντί να το έκανα εγώ, αυτό θα ήμουν να φυλακί τώρα. Λέει ο Ζησής ότι εγώ γράφω ρεαλιστικά. Μπαίνει λοιπόν ένα ερώτημα τι είναι ο ρεαλισμός και βέβαια εδώ δεν θα κάνουμε μια φιλολογική ανάλυση, αλλά ο ρεαλισμός είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολλά χρόνια από τη μέση του 19ου αιώνα κυρίως και μετά που έκανε την εμφάνιση του επίσημα, αλλά πάντα με διακλαδώσεις, πάντα με διαφορετικές αντιλήψεις. Εγώ προσωπικά αυτό το πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει έργο λογοτεχνικό, για την πεζογραφία μιλάω, που να μην έχει ως εκκίνηση το ρεαλισμό. Δεν υπάρχει κανένα έργο λογοτεχνικό πεζογραφικό, γιατί δεν μπορεί να γραφτεί πεζογραφία χωρίς να σκύψει πάνω από τα προβλήματα, τις αδυναμίες, τις εσωτερικές καταστάσεις και τους καημούς των απλών ανθρώπων. Αυτό το πράγμα υπερασπίζεται, πιστεύω, η πεζογραφία, η μυθιστορηματική σκέψη, που φαίνεται να είναι κάπως λιγότερο γοητευτική από την ποίηση, όπου λέγονται μεγάλα λόγια και, από κάποιους. Ενώ αντίθετα, η μυθιστορηματική σκέψη είναι αυτή που μας διδάσκει τις αντινομίες, τις ανισορροπίες, τις αμφισημίες, δηλαδή αυτό που ζούμε καθημερινά, και αυτή η οποία παίρνει το πολύ καθημερινό του παραλυτέ και κάποια στιγμή από πολύ οικία μας την παρουσιάσει με έναν τρόπο πάρα πολύ ανίκαια. Και εκεί ανοίγει ένα άλλο μάτι. Δηλαδή, όχι αυτό το μάτι που λέει το τραγούδι, ο Λοΐζος, ότι είχε ένα μάτι από πίσω, αλλά ανοίγουν μάτια για να μπορέσουμε να δούμε, να φωτίσουμε πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι είναι σκοτεινά. Λέω λοιπόν τι είναι ρεαλιστικό. Εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το ρεαλιστικό δεν είναι ένα πραγματικό κείμενο. Με την έννοια ενός κειμένου το οποίο είναι ακριβής φωτογραφία της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα
δεν φωτογραφίζεται, δεν μπορεί κανείς να, να δώσει ένα ρεαλιστικό έργο, δηλαδή σε εισαγωγικά πραγματικό, εάν προηγούμενα δεν έχει πειράξει αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είναι ο συγγραφέας. Σημαίνει πολλά πράγματα να γράψει ρεαλιστικά, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι η ίδια η πραγματικότητα. Η ίδια η πραγματικότητα, ακόμα κι αν ο Ζήσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να μας μιλήσει κάποια στιγμή για την ιστορία της Ελένης, ο Θωμάς που την γνώριζε θα τα πει διαφορετικά τα πράγματα, άλλοι άνθρωποι που την γνώριζαν διαφορετικά και βέβαια η ίδια η Ελένη θα μιλούσε τελείως διαφορετικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος από όλους αυτούς ή κάποια θα είχε το δικαίωμα να πει ότι αυτό είναι πιο αντικειμενικό. Η ιδεολογία, η ψυχανάλυση μας το έχει εντάξει αυτό, η σχολή παντού και η σχολή ακόμα και σε αυτόν ο οποίος ισχυρίζεται ότι αυτό που κάνει είναι ρεαλιστικό με την έννοια του πραγματικού, δηλαδή της... Άλλωστε δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα κάνει ο Ζήσης και θα το αποδείξω στη συνέχεια. Όσο πιο ρεαλιστικό είναι ένα έργο, δηλαδή πιστό στα συμπτώματα, στα χαρακτηριστικά αυτού του είδους της λογοτεχνικής γραφής και της αφήγησης, τόσο περισσότερο η απλότητά του περιέχει την πολυπλοκότητα. Δηλαδή η πολυπλοκότητα είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο αυτής της αφήγησης. Και η απλή αφήγηση, όπως είπαμε για το ρεαλιστικό, δεν είναι πραγματικό. Η απλή αφήγηση δεν είναι ποτέ απλοϊκή. Η απλή αφήγηση, η απλότητα δηλαδή, περιέχει, ενσωματώνει τις πολυπλοκότητες που υπάρχουν και όποιος κάνει απόπειρα να διαβάσει αυτό το βιβλίο θα δει από την αρχή ότι μπορεί το πρόσχημα, η αφορμή, λογοτεχνικά μιλάω, να είναι η Ελένη, την οποία εγώ δεν την γνώριζα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται με έναν αντικειμενικό σε εισαγωγικά τρόπο είναι να μας περνάει από κάτω ένα πεδίο το οποίο είτε μέσα από τα δράματα της Ελένης, έτσι, σε ένα close reading, είτε σε ένα πιο ευρύ πεδίο, μας εισάγει σε αυτή την κατάσταση της παγκοσμιοποίησης, σε αυτή την κινούμενη άμμο η οποία διαλύει τα πάντα και συνεπώς ο συγγραφέας πιάνεται από ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να μην έχει μια συγκεκριμένη ιστορία, όσο κι αν μεταμφιέζεται, όσο κι αν αλλάζει, όσο κι αν μετακινείται, όσο κι αν οι δουλειές αλλάζουν και μας δίνει αυτό το παιχνίδι του μερικού με το γενικό. Του γενικού πλαίσιου μέσα στο οποίο τοποθετεί την Ελένη, ένα πλαίσιο το οποίο αλλάζει συνεχώς και μια Ελένη που είναι υποχρεωμένη να αλλάζει συνεχώς. Έχουν φύγει στην πάντα οι παραδοσιακές ταυτότητες που έχουν μια έννοια πειθαρχίας. Όλα είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι απαγίωτη. Ζούμε μέσα σε μια σε ομάδες κοινωνικές με το πρόσχημα των εθνών κρατών, σε ομάδες κοινωνικές μέσα από την διάλυση του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού, ομάδες οι οποίες λειτουργούν με ομαδικό τρόπο, δεν υπάρχει δηλαδή διαρθρωμένη κοινότητα, οι κοινότητες έχουν εξαφανιστεί και υπάρχουν αδιάρθρωτες μάζες οι οποίες λειτουργούν ομαδικά και οι οποίες άλλοτε καλύτερα και άλλοτε χειρότερα, άλλοτε πιο κοντά στην ανθρώπινη ύπαρξη και άλλοτε πιο μαφιόζικα ή πιο εξουσιαστικά, δρούν μέσα σε ένα παιχνίδι διαλεκτικό που σημαίνει διαφανές, που σημαίνει ένα παιχνίδι το οποίο μας το αποδίδει ο Ζήσης σε όλες τις σελίδες του βιβλίου, δείχνοντας συνέχεια, μα συνέχεια, να μην το πούμε μηχανισμούς ιδεολογικούς, να μην το πούμε εξουσιαστικούς, να μην το πούμε οικονομικούς, παράγοντες οι οποίοι δρούν, δυνάμεις που δρούν μέσα σε αυτό το πεδίο και υποχρεώνουν τους ανθρώπους να λειτουργούν χωρίς ταυτότητα, παρά μονάχα μέσα από ένα στιγμή. Η Ελένη δηλαδή είναι μια ενστικτόδης ηρωίδα. Είναι μια ηρωίδα η οποία είναι υποχρεωμένη να ξεχνάει όχι μόνο την μητέρα πατρίδα της, η οποία από ένα σημείο και μετά πάβει να υπάρχει με τον τρόπο που υπήρχε, αλλά και τη μητριά πατρίδα της. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνει η Ελένη σε όλο το βιβλίο είναι μέσα σε εποχές. Τόπο το ασυνείδητο έχει βγει στους δρόμους, η τρέλα έχει βγει στους δρόμους, οι απαγίωτες, αστάθμητες συμπεριφορές, απρόβλεπτες συμπεριφορές είναι στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος συμπεριφέρεται ως μάνα, ως μητέρα, ως
πρότυπο μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς, η οποία δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει. Διότι και από εκεί που έφυγε και εδώ που ήρθε, στην Ελλάδα, μπαίνει μέσα σε μια κοινωνία η οποία ζει τη σκληρότερη, επιθετικότερη μορφή ατομικότητας, ατομισμού. Θα ήθελα, επειδή είμαστε όλοι γνωστοί, η παρέα, να αναφέρω εδώ το Γιάννη τον Κουκετσίδη. Είναι το μόνο βιβλίο που έχει μια σχέση δικιά μου με του ζήσει το βιβλίο και, και το αντίθετο. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι ο Γιάννης τον Κουκετσίδης, ο σχολεμένος, ο οποίος είχε αντιβοληθεί για 17 Νοέμβρη, ο Μουσάσης κλπ. Εγώ έγραψα κάποτε ένα αρκετά μεγάλο 3 σελίδες κείμενο για ένα πολύ μεγάλο περιοδικό κείμενο «Επιστράφει» με την θέα του επιθέτου. Δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Τον είχα δει μόνο μία φορά, δεν είχα σχέση. Σε ποιο περιοδικό ήταν, Κώστα? Σε ποιο περιοδικό ήταν? Α, δεν πειράζει. Αλλά θα το πω μετά. Ο Κουκετσίδης, ο Γιάννης, τι έκανε? Ήταν ένας, ας πούμε, σε εισαγωγικά αλήτης, κλέφτης, ο οποίος έμπαινε μέσα σε σπίτια την ώρα που δεν ήταν οι έννοικοι, οι ιδιοκτήτες, και χωρίς να κλέβει τίποτα, έπαιρνε μάτι όλες τις λεπτομέρειες του σπιτιού. Μας περιέγραφε δηλαδή πώς ήταν το σπίτι, τι βιβλία είχαν, τι συντή είχαν, τι φαινότανε. Έμενε μέσα, έτρωγε κάποια πράγματα από το ψυγείο που υπήρχαν κλπ. Και μετά αποχωρούσε. Αυτό που κάνει τώρα ο Ζήσης είναι ένα έβριμα φοβερό. Αυτή η γυναίκα αρχικά μπαίνει σε 3 πολυκατοικίες που βρίσκονται σε τελείως διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Μας δείχνει τελείως διαφορετικούς ενίκους, μας δείχνει τελείως διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι όμως ανήκουν στην ομαδική κατάσταση της πολυκατοικίας. Δεν έχουν καμία επαφή ούτε με τις άλλες πολυκατοικίες. Είναι άνθρωποι σκιές, είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι χαρακτήρες ενός κόμμα. Αυτή λοιπόν αυτό το χτίσιμο ενός πλαισίου, ενός περιβάλλοντος, το οποίο δεν αγνοεί καθόλου το βαθύτερο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, το οποίο μας ταλαιπωρεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και πολύ και με χειρότερους τρόπους, δείχνει τις συνέπειες αυτές της κατάστασης στους ανθρώπους. Δηλαδή, ενστικτόδη κατάσταση. Η Ελένη έρχεται από τη Γεωργία. Ωραία. Η Ελένη έρχεται από τη Γεωργία. Τι να κάνουμε, έχει το δράμα της, ήρθε από μια χώρα που είχε εμφύλιο πόλεμο, καταστραφόταν κλπ. Μα η Ελένη, μπαίνοντας μέσα στην Θεσσαλονίκη, αυτό το οποίο συναντάει είναι μια πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Καταστροφή σχέσεων, καταστροφή ενός κοινωνικού ιστού, όπου αρχίζει ο Σαρίκας μέσω της Ελένης, η οποία δουλεύει και μας περιγράφει όλους τους ενίκους στην κάθε πολυκατοικία, αρχίζει να μας φέρνει σε επαφή με αυτό που πραγματικά είμαστε. Εγώ προσωπικά, τα 3 τελευταία χρόνια με τη μάνα μου που είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα και που ήμουν μόνος και έπρεπε να βρω γυναίκες για να την βοηθάνε, το Κυριακή ρεπό με τρέλαινε. Γιατί σήμαινε ότι εγώ όλη την ημέρα έπρεπε να είναι δίπλα στη μάνα μου και να την περιποιούμε και να κάνω αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που έκανε κάθε φορά η γυναίκα η οποία ερχόταν. Γυναίκες οι οποίες ήταν πολύ κακές έως πολύ καλές. Υπήρχαν άγγελοι, υπήρχε ένας άγγελος. Μια φορά βρήκα έναν άγγελο που ήρθε και μόλις την ίδια αυτή τη γυναίκα η μάνα μου είπε όχι, τελείως. Σαν να τσακωνόντουσαν για το ποια θέση στο παράδεισο θα φέρει. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι εδώ ο Σαρίκας κάνει επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Παίζει με τα κλισέ μας, παίζει με τα στερεότυπα. Αυτό που λέμε όλοι ποιο είναι ότι μας βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι, μας βοήθησαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά η μένη είναι σκληρή, η άλλη είναι μαφιόζη, η άλλη είναι έτσι, η άλλη είναι αγιότητα. Εντάξει, αυτό συμβαίνει όμως και μέσα στην ελληνική κοινωνία. Παλιότερα που δεν είχαν έρθει μετανάστες, αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν ότι τη μαφία την εκπροσωπούσε επίσημα και μοναδικά η ελληνική ηθαγένεια. Δεν είχαν ξένους. Αυτή ήταν καλύτερη, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τώρα όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια πλήρης αποδόμηση όλων αυτών των κοινωνιών, χωρίς να υπάρχει κανένα φόντο, καμία ελπίδα για το τι μπορεί να συμβεί. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη διάβρωση, αυτό που κατά τη γνώμη μου ένιωσα από τον Ζήση, αυτό που πρωταγωνιστεί είναι η αφήγηση για την καταστροφή και η αντιδράση της Ελένης, η οποία αφήγηση μέσα από αυτή τη μονογραφία της Ελένης
δημιουργεί μια ιστορία η οποία δεν έχει ούτε παγιωμένη ούτε οριστική μορφή και μοιάζει πάρα πολύ με μια προφορική αφήγηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι δομημένος ο λόγος του και το κείμενό του κτλ., η οποία προσπαθεί να σώσει με έναν τυπικό στοιχειώδη τρόπο την παράδοση ενός βλέμματος και μιας παρατήρησης, ενός είδους παρατήρησης. Δηλαδή, ο συγγραφέας γράφει στο τρίτο πρόσωπο. Υπάρχει ένας αφηγητής ο οποίος μιλάει στο τρίτο πρόσωπο. Μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, αλλά είναι στην έχει την αίσθηση ότι μιλάει στο πρώτο πρόσωπο. Είναι ένας αφηγητής ο οποίος σου αφηγείται μια ιστορία. Το έχει αυτό βέβαια ο ρεαλισμός, αλλά το έχει και ο Ζήσης γιατί το κάνει σε όλα τα κειμενά του τα λογοτεχνικά και κυρίως σε αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια συμβουλευτική, παρενετική, με όλα τα εισαγωγικά που κάνουμε για να μην πω ότι είναι διδακτικό το βιβλίο, αλλά υπάρχει μια συμβουλευτική ως προς αυτό παρενετική συγγραφή, διαδικασία, χαρακτήρας που δείχνει έμεσα στον αναγνώστη και στην αναγνώστρια ότι τελικά από αυτό που πάσχουμε είναι από ένα βλέμμα και μια παρατήρηση που έχει χάσει την αναγωγικότητά της. Δηλαδή, δεν μπορεί το βλέμμα αυτό και αυτή η παρατήρηση που υπάρχει, η οποία είναι ψαριού παρατήρηση, ψαριού βλέμμα, δεν μπορεί να ενώσει πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Εδώ αυτή η ιστορία δεν είναι μία ιστορία. Ο συγγραφέας την κάνει μία ιστορία. Ο καθένας μπορεί να πει από τα πρόσωπα, τα πολλά πρόσωπα που συναντάει η Ελένη, δύο-τρία πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, τα οποία δεν μπορούν ποτέ να μας ζωγραφίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Έρχεται λοιπόν ο συγγραφέας, ο οποίος χρησιμοποιεί όλα αυτά τα πρόσωπα σε όλες τις πολυκατοικίες και από τις αντιδράσεις που έχει η Ελένη με αυτούς και αυτή με την Ελένη, έχουμε μια πολύ ωραία σύνδεση. Και από τις αντιδράσεις που έχει ο συγγραφέας με την Ελένη και η Ελένη με τον συγγραφέα. Δηλαδή, ο Ζήσης δίνει αίμα στους ήρωές του και παίρνει αίμα από αυτούς για να δημιουργήσει μια, θα την έλεγα, πολύ ματεριαλιστική, πολύ μια ματεριαλιστική αντίληψη για το εκκλησίασμα των πραγμάτων. Είναι ένα πολύ για μένα σπουδαίο βιβλίο το οποίο, αν μου επιτρέπει ο Θωμάς και ο Ζήσης, ενώ είναι ρεαλιστικό, χωρίς να είναι νατουραλιστικό, γλύφει λίγο τα όρια του νατουραλισμού, αλλά τα προδίδει στη συνέχεια, γιατί αυτό το πράγμα που θέλει να κάνει ο Ζήσης με αυτή τη γραφή του είναι να πάει, ας πούμε, κόντρα σε μια μπουρζουάδικη μάγευση των πραγμάτων, η οποία γίνεται χωρίς όρους. Μια μάγευση χωρίς όρους. Μια μαγεία για τη μαγεία. Έχει λοιπόν μια γραφή η οποία απομαγεύει την κατάσταση, δεν δραματοποιεί πολύ σημαντικές καταστάσεις που θα μπορούσε να την πατήσει και να πει μέσα με την Ελένη, ειδικά επειδή την γνώρισε, και καταλήγει σε μια ροή, σε μια ροή εμπειρίας, η οποία χτίζει με έναν πολύ εμπειρικό πρακτικό τρόπο μια στοιχειώδη συνείδηση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που πρωταγωνιστεί συνέχεια σε αυτό το έργο είναι μέσω του συγγραφέα και του αφηγητή και όχι μέσω της Ελένης, είναι η ανάγκη υποσυνείδητα να ενώσουμε αυτό που είπα πιο πριν, πολλά τραύματα, κομματάκια, τα οποία είναι αποτέλεσμα ενός σπασμένου γυαλιού. Δεν ξέρω αυτό το σπασμένο γυαλί κοινωνικά πώς μπορεί να ενωθεί, πάντως η λογοτεχνία, η τέχνη είναι μόνη αυτή μπορεί να ενώσει το σπασμένο γυαλί. Το σπασμένο γυαλί ενώνεται μόνο μέσω της τέχνης. Και για να μην σας ταλαιπωρώ πολύ. Αυτό το πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του Ζήση και ειδικά σε αυτό το βιβλίο, να πιω λίγο. Μόνο για τον νατουραλισμό διαφωνώ γιατί πιστεύω λίγο διαφωνώ. Αλλά το προβλήτη δεν το έχουν πάει. Θέλω να πω ότι το είπα κιόλας ότι δεν δραματοποιεί την κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι μας δίνει λίγο μερικές φορές. Έχει λεπτομερία εκεί. Ναι, θα μπορούσε να την πατήσει με τον τύπο που της την πέφτει, με τον Σπάρτακο, με τον τελευταίο έρωτα,
που είναι λίγο πριν από το θάνατό της, με όλα, θα μπορούσε να την πατήσει, με τα παιδιά της και να βάλει διαλόγους μέσα, όπου θα αρχίσεις μετά παρακάτω να ζητάς ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο συνέστημα. Και... κάνει οικονομία. Κάνει οικονομία, ναι. Αυτό όμως που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και είναι χαρακτηριστικό του συγγραφέα, επειδή μίλησα για ροή, άστατη βέβαια ροή, εμπειρικά, πρακτικά, και από το ωραίο βγαίνει ο ρυθμός, είναι ότι είναι ιδιαίτερα ο ρυθμός του ζήσει. Δηλαδή, δεν είναι ένας ρυθμός μιας μουσικής η οποία όπου τον βλέπεις τον πώς το λένε αυτό που κάνει, το μαέστρο να διευθύνει την ορχήστρα, αλλά είναι ένας ρυθμός δικός του, ιδιοσυγκρασιακός, ο οποίος έχει μουσική. Ο ρυθμός δεν έχει καμία σχέση με το μέτρο, ο ρυθμός δεν έχει καμία σχέση με τους κανόνες. Ο ρυθμός είναι ένα πολύ ιδιοσυγκρασιακό κομμάτι το οποίο έρχεται, αλλάζει συνέχεια, δεν είναι ένα ενιαίο ομοιογενές πράγμα και έρχεται μέσα από ανισότητες, παύσεις, επιλογές και συνεχή κίνηση να αντιπροσωπεύσει αυτό το αρχιτεκτονικό πνεύμα της τάξης του Ζήση. Ο Ζήσης, εντάξει, πολλοί που τον ξέρουν θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι ένας ορθολογιστής. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ορθολογιστής, αλλά η ιδιοσυγκρασία του, ως συγγραφέα, η αρχιτεκτονική του έχει να κάνει με αυτό το στοιχείο, του ρυθμού. Διαβάζεις και εκεί περισσότερο συναντάς μια προφορικότητα, η οποία πιστεύω ότι υπάρχει έτσι πολύ ακυτατόρικα στο Ζήση, γιατί αυτή η προφορικότητα σου επιτρέπει να διατηρήσεις κάποια στοιχεία της μνήμης, η οποία βομβαρδίζεται στη σημερινή εποχή. Επίσης υπάρχει μια ρητορική, δηλαδή με την καλή σημασία το λέω αυτό εδώ, μια ρητορική, δηλαδή μια πειθό δημιουργική, η οποία δίνει εντάσεις, ειρωνίες, παράδοξα, αντινομίες, αμφισημίες και δημιουργεί ένα κείμενο το οποίο με λέξεις, μεταφορές και σύμβολα δεν μπορεί κανείς να γράψει μια ρεαλιστική πρόταση και να πει ότι είναι μια πραγματική πρόταση. Μια ρεαλιστική πρόταση περιέχει λέξεις, αναφορές και σύμβολα. Ο ρεαλισμός είναι είδος της μυθοπλασίας, δεν είναι είδος της πραγματικότητας. Και δημιουργεί ένα κείμενο όπου θα έλεγα ότι τελειώνοντας γλύφει περισσότερο το δραματικό και το ψυχολογικό ρεαλισμό. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφική λεπτομέρεια που υπάρχει σε όλη την διαδρομή της αφήγησης είναι συγκλονιστική. Εμένα μου θύμισε το Βέρτοφ, πώς το λένε, το σινεμά κάμερα που παρακολουθεί τη ζωή. Έχει, το ξαναβρήκα αυτό το ρυθμόμενα, ένα πεσημιστικό, ματεριαλιστικό, αλλά όχι δετερμινιστικό τρόπο αφήγησης. Και το θεωρώ αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτός ο οποίος είναι ματεριαλιστής, φαίνεται ότι δεν μπορεί να μην είναι και δετερμινιστής. Λοιπόν, ο Ζήσης δεν είναι. Και μέσα από τους ήρωές του και μέσα από την Ελένη, την οποία την αφήνει ανοιχτή, δεν την κλείνει τελείως, δημιουργεί ένα κείμενο το οποίο στην πραγματικότητα είναι ανοιχτό. Πώς θα περιβαλλόμαστε με πολλές Ελένες στη ζωή μας, θα τα καλύτερη. Όχι, αυτή η Ελένη είναι μια Ελένη η οποία είναι ένας καθρέφτης του δραματός μας. Δεν είναι. Λοιπόν, και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η αφήγηση αυτή του Ζήση είναι μια αφήγηση η οποία δεν είναι χωρίς ιδεολογία. Τα έχω πει και πριν βέβαια, δεν είναι χωρίς ιδεολογία, αλλά είναι μια ιδεολογία, πώς να την πω, πρωτοβάθμια. Είναι μια ιδεολογία αθώα. Είναι μια ιδεολογία που σχηματίζεται στη βάση των πραγμάτων. Εκεί που πραγματικά συναντιόνται οι σχέσεις. Αν υπάρχει ένα λάθος σε αυτό που διάβαζα, είναι μονάχα εκεί που ο συγγραφέας δεν αντέχει και εμφανίζεται ως πραγματικά διανούμενος και λέει ότι το ορλόφι είναι από το Πούσκιν, θυμίζει Πούσκιν κλπ. Σε παρένθεση βέβαια. Αν και εμένα μου αρέσουν αυτά όταν ο συγγραφέας τον βγαίνει. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και νομίζω ότι έχει σχέση και με το Κυριακή, δεν μπορεί σχέση και με όλο αυτό το κίνημα που δεν θέλει να βλέπει Κυριακή, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι η Ελένη που κατοχύρωσε κάποια δικαιώματα τα οποία τώρα πια δεν επιτρέπονται στους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ πολύ.
πέτυχε ο Άγγελος. Κάτι πρέπει να πεις για εσύ. Κάτι πρέπει να πεις. Ευχαριστώ πολύ τους δύο φίλους για όσα είπανε και για τις εμβεθείς αναλύσεις και παρατηρήσεις τους. Ποιος είναι σημαντικός ο Θωμάς, ποιο... Όχι, δεν το δέχομαι. Όχι, δεν είναι σημαντικό. Όχι, δεν είναι σημαντικό. Όχι, δεν είναι σημαντικό. Εγώ δύο απλά πράγματα να πω έτσι λίγο πιο. Η Ελένη, η ηρωίδα μου, είναι μια γυναίκα που υπεγνώρισα και πολύ αγάπησα. Το έγραψα αυτό αυθόρμητα, δεν ήταν προγραμματισμένο. Και δεν μου πήρε πάρα πολύ χρόνο η σύνθεση. Δηλαδή, έγινε πολύ γρήγορα. Τη γυναίκα αυτή που σας είπα την γνώρισα, βέβαια, μέσα στην ιστορία της υπάρχουν και στοιχεία φανταστικά, τα οποία όμως και αυτά μου ήταν από κάπου γνωστά ή, εν πάση περιπτώσει, είχαν παραλλαγές σε ένα θέμα. Αυτό που βγήκε μέσα από αυτό το κείμενο, ήθελα κάπως να δείξω, το εντόπισαν και οι δύο σχολιαστές, είναι ότι πολύ απλά έρχεται ένας ξένος άνθρωπος στην Ελλάδα, προσπαθεί να ζήσει εδώ πέρα και έρχεται αντιμέτωπος με διάφορα πράγματα, τα οποία είναι, δηλαδή όλοι μας ζούμε κάτω από κάποια στερεότυπα και κάποιες προκαταλήψεις, κάποιες ιδεολειψίες, εκεί μέσα μπαίνει ένας καινούριος άνθρωπος, ο οποίος ευτυχώς για αυτόν είναι δυναμικός, έχει όρεξη, είναι δημιουργικός και αυτόματα έρχεται σε σύγκρουση όχι μόνο με τα στερεότυπα, αλλά και με τις επιμέρους στάσεις συγκεκριμένων ανθρώπων απέναντί του. Δηλαδή, προσπάθησα αυτό το βιβλίο να δείξω ότι ένας ξεριζωμένος άνθρωπος που ξαφνικά σε αυτή την εποχή, που όπως είπε και ο Κώστας, είναι μια συγκεκριμένη εποχή, δεν είναι όπως παλιά, δηλαδή έρχεται, ναι, ας μην πούμε τώρα αυτά, έρχεται η πολιτική, ναι, είναι σε ένα πράγμα διαλυμένο αν πουλείς, έρχεται ως και το μόνο βρίσκει από παντού εχθρότητα, βρίσκει διαφορετικές συμπεριφορές, κάτω όμως από τα ίδια στερεότυπα. Υπάρχουν μερικά στερεότυπα, δηλαδή τι είναι ο ξένος, τι είναι ο Γεωργιανός, τι είναι αυτός που δεν μιλάει καλά ελληνικά, τι είναι ο αλόγλωσσος, τι είναι ο φτωχός, τι είναι... Αυτά είναι στερεότυπα. Από εκεί και πέρα, οι μεμονωμένες αντιδράσεις των ανθρώπων διαφέρουν πάρα πολύ. Ήθελα να δείξω αυτή την ποικιλία αντιδράσεων και πόσο αμήχανος νιώθει ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος ξένος, ο οποίος μπαίνει σε όλο αυτό το πράγμα που του έρχεται κατά κοντέλο. Δεν ξέρω αν το πέτυχα, αυτό το πέντε εσείς αν διαβάσετε το βιβλίο. Αυτό ήταν και μετά προσπάθησα να δώσω και το αντίβαρο. Το αντίβαρο για να μπορέσει αυτή η γυναίκα να επιβιώσει. Ένα άλλο στοιχείο. Τα στερεότυπα, υποκαταλήψεις, τα προβλήματα, όλα αυτά δεν υπάρχουν μόνο στην κοινωνία που έφτιασε. Είναι και αυτά που έχεις από τη δική σου κοινωνία. Από αυτή που άφησες. Δηλαδή, επιμένω πολύ στο βιβλίο, γιατί η ηρωίδα μου είναι Γεωργιανή, τις άθλιες οικογενειακές σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή υπάρχει τρομακτικός σεξισμός, οι γυναίκες δουλεύουν, οι άνδρες δεν δουλεύουν, δεν λέω 100%, μιλάμε τώρα με ποσοστά. Αυτό το καυκάσιο, συσταγωγικά, την καυκάσια κληρονομιά, η Ελένη τη φέρνει εδώ πέρα, αλλά αν προσέξετε το βιβλίο θα δείτε ότι δεν την αρνείται. Καμία φορά δεν μπορεί να αποτινάξει, αφισβητεί τα δικά μας στερεότυπα, τις δικές μας τάξεις, αλλά δεν μπορεί να αφισβητήσει τα δικά μας στερεότυπα, αυτό μένω εκεί, αλλά δεν μπορεί να αφισβητήσει το δικό της φορτίο. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, ναι, όχι, δεν θέλω να δώσω δικαιολογίες, θέλω να πω γιατί όλη αυτή η τεράστια σύγκρουση που συμβαίνει. Ενώ λοιπόν είναι στο απειρόβλητο η δική της, ότι είναι τεμπέληδες, είναι... Δηλαδή γυναίκα τους κάτω. Ναι, είναι κάπως έτσι και αυτά ήταν και από άλλα περιστατικά, αλλά και από προσωπική πείρα ξέρω ότι είναι, δεν είναι πλάσμα της δικής μου φαντασίας. Τι την κρατάει για να επιβιώσει. Το ένα είναι ένα χαρακτηρολογικό στοιχείο που είναι
δυναμικότητά της, η αισιοδοξία της, η επιθυμία της να αγωνιστεί. Αν και κανονικά η ζωή πρέπει να ζούμε, δεν πρέπει να κρυώνουμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, προσπαθούμε να κρυώνουμε. Εκείνο που την κρατάει είναι η ετερόκλητη θετική ενέργεια που της δίνουν άνθρωποι που γνωρίζει. Υπάρχουν ήρωες μέσα στο βιβλίο, έστω και αστραπία συντομογραφικά, οι οποίοι τη συμπαραστέκονται, την αγαπούν, τη βοηθούν και έτσι αυτό μαζί με τη δική της, το χαρακτήρα της δηλαδή, τη βοηθάει μέσα από όλα αυτά τα πράγματα να επιβιώσει και να σταθεί στα πόδια. Και να ζήσει μαζί. Και να ζήσει μαζί, γιατί αγαπάει και την αγαπούν. Δηλαδή, χωρίς, δεν εννοώ συμφερνολογικά, δηλαδή, οπωσδήποτε όμως υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα, τα οποία βέβαια, αυτά δεν μπορεί να τα λύσει, είτε να τις φέρουμε, είτε να δοκιμάσει. Αυτά είναι διεργασίες κοινωνικές, οι οποίες μπορούν να πετύχουν, να μην πετύχουν. Οπωσδήποτε όμως υπάρχουν βαρύτατα στερεότυπα, νομίζω προσπάθησα να το δείξω αυτό. Από τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουν και οι θύτες και τα θύματα. Αυτή ήταν η κεντρική μου ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Η Γιώτερ Μαρέ είναι μια συνάδελφος εξαιρετική, η οποία έχει διδάξει πολλά χρόνια σε σχολείο μεταναστών και είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται καθημερινά δίπλα στο πρόβλημα, το οποίο ένα κομμάτι είναι και το δικό μας πρόβλημα, και το πρόβλημα των μεταναστών είναι το δικό μας πρόβλημα. Εδώ όμως θα ήθελα να πω κάτι, ότι σε αυτό που είπε ο Ζήσης, ότι για να μην υποτιμηθεί, αυτά όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζονται μέσα στο κείμενο, έχουν την πινελιά που χρειάζεται για να προχωρήσει η ιστορία. Είναι αυτό που μας χρειάζεται να γνωρίσουμε από αυτά τα πρόσωπα σε σχέση με την Ελένη για να προχωρήσει την ιστορία. Δεν έχει το χρόνο μια νουβέλα να ασχοληθεί πάρα πολύ με δεύτερα, τρίτα, τέταρτα πρόσωπα. Το μόνο πρόσωπο το οποίο, η μόνη τριάδα, η μόνη τριγωνοποίηση που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου είναι ανάμεσα στον Παύλο, τον άντρα της, τον Αφανή, τον Αόρατο, αυτήν, η οποία είναι μια γυναίκα μάνα που συμβολίζει τη θυσία στη σημερινή εποχή, και το Φώτη, ο Κυρφώτης, ο οποίος δέχεται τις υπηρεσίες της και επειδή τη χρειάζεται και στις διακοπές, παίρνει και τον άντρα της μαζί και ζουν και οι τρεις στο ίδιο σπίτι, ο καθένας κοιμάται σε διαφορετικό δωμάτιο. Θέλω να πω ότι εδώ σε αυτό, το έφερα αυτό το παράδειγμα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από αυτές τις χώρες, επειδή οι καταστροφές έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, δεν είχαν τον χρόνο για να καταλάβουν σε ποια κοινωνία ερχόντουσαν. Και μάλιστα ερχόντουσαν και σε μια κοινωνία, η οποία δικιά μας που καταστρεφόταν και που το βασικό της πρόσωπο ήταν η διαφορά. Αυτά. Είναι. Ναι, ναι, είναι. Να, ναι, ναι, ο κύριος. Λέγομαι κουτήρας και τυχαίνει να είμαστε δύο. Αυτός είναι και ο λόγος που... Να σας θυμίσω. Νομίζω από αυτά που άκουσα από τον κύριο ότι δεν είναι ούτε ότι δεν είστε ούτε τερμινιστής ούτε μαθηματιστής. Το βιβλίο σας είναι αυτό που λέτε. Γνωρίσατε μια Ελένη, σας έκανε εντύπωση, έτυχε να το διαβάσω το βιβλίο σας. Έτυχε να το διαβάσω μέχρι εκεί που γνώρισε την Αλβανίδα την Πυρωρό. Έτσι. Η Αλβανίδα λοιπόν αντιμετωπίζει την Ελλάδα διαφορετικά, όπως είπατε και εσείς, γιατί άφησε και άλλους ζωής, και ήρθε εδώ να βρει τον νέο κόσμο. Η Ελένη τον αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά, τον κόσμο της, έτσι. Λέει συνεχώς ότι είναι Ελληνίδα, έτσι, ότι για κάποιους δεν ξέρω τι είναι, θυμάμαι ακριβώς πώς, έτσι, και με την εργατικότητά της προσπαθεί να βρει μία θέση στον ήλιο εκεί που της αρμόζει. Παρόλο που οι παρακατιανοί και οι δικοί της οι άνθρωποι τις στέλνουν πάντοτε στις χειρότερες γειτονιές να θέσουν δουλειά. Νομίζω λοιπόν, εάν συνεχίσουν το βιβλίο, ότι είσαστε στην ίδια γραμμή. Δηλαδή, αν έχετε πάρει και άλλα άτομα που είναι αυτής της κατηγορίας μετανάστες, ο καθένας έχει μια διαφορετική όπτικη, εκτός αν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
Μέχρι εκείνο, μέχρι εκεί που διάβασα εγώ με την Αλβανίδα, δεν σας είδα ούτε ματριαλιστή, ούτε δετερμινιστή που είπε ο κύριος, έτσι, ούτε το είδα πολιτικά το θέμα. Το είδα καθαρά σαν μια πολύ ωραία αφηγηματική νουβέλα που περιγράφει την όρεξη μιας γυναίκας να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Βέβαια θα έπρεπε να, ίσως να σχηματίσετε μια άλλη γνώμη να το δείτε όλο το βιβλίο. Βεβαίως, αυτό έχετε πει. Αυτό έχετε πει. Αλλά οπωσδήποτε εντοπίσατε κάτι σωστό, ότι δηλαδή όταν έρθει εδώ ένας Νιγηριανός, έχει μαζί του κάποιες αποσκευές. Όχι, δεν εννοώ κάτι. Έχει στο, κούτι του, στο κεφάλι του κάτι έχει μάθει εκεί σε αυτή την κοινωνία που ζει. Έρχεται εδώ, αντιμετωπίζει κάποιες υποκαταλήψεις στερεότυπα, αλλά και την ειδική συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου που θα γνωρίσει, που θα τύχει να είναι μαζί του δηλαδή, να δουλέψει. Από εκεί και πέρα, έχει και τα δικά του, τα οποία φέρνει. Αυτά δημιουργούν ένα δίκτυο συγκρούσεων, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό, γι' αυτό θα διαφέρει οπωσδήποτε από έναν Αλβανό, από έναν... Είναι διαφορές. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μόνο αυτό το χάος, αυτό είναι άλλο θέμα. Φυσικά εγώ δεν μπορώ να το θίξω σε ένα βιβλίο λογοτεχνικό. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, λέω και αλλού για τους Αλβανούς και εντοπίζω κάποια χαρακτηριστικά χωρίς να γενικεύω και να λέω ότι αυτοί συμπεριφέρονται έτσι. Μια παρέμβαση. Λέω, ας πούμε, παρακαλώ. Μια παρέμβαση. Ας μην μείνουμε στους Αλβανούς. Έτυχε να φτάσουμε την Αλβανίδα. Όχι, όχι, λέω σαν παράδειγμα το είπα. Ως παράδειγμα το είπα εγώ. Δεν είναι ούτε εγώ το είπα. Το λέω ως παράδειγμα αυτό. Αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε. Ας πούμε, μεταξύ Γεωργιανών και Αλβανών, ένα μικρό παράδειγμα σας πω. Αυτό που, χωρίς να είναι 100% αυτά, οι Αλβανοί άνδρες είναι εργατικοί και... Έχουν πέσει. Όχι, αυτό δεν ξέρω. Τα κάνουν όλα, με λίγα λόγια, όλα τα σφάλουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Οι Γεωργιανοί είναι λίγο να δουλέψουν οι γυναίκες και πάλι όχι 100%. Δηλαδή, καθόλου δεν... Αλλά αυτά είναι κληρονομίες δικές τους. Είναι στερεότυπα που έχουν στις χώρες τους. Όταν ξαφνικά είσαι διωγμένος και έρχεσαι με αυτό το πράγμα στο κεφάλι σου, για να σας πω κάτι που το ξέρω από μια άλλη περίπτωση και δεν το έβαλα στο βιβλίο, θα έπρεπε να το βάλω, νομίζω, είναι ότι μια γυναίκα που ήταν εξαιρετική κατά τα άλλα, οικιακή βοηθός, Γεωργιανή, ζήτησε κάποια στιγμή, όταν ζήτησε κάποια στιγμή από τον γιο της οικογένειας, επειδή φρόντιζε έναν γεραιό κύριο, αυτός την ενίσχυε οικονομικά. Και κάποια στιγμή, όταν αυτός πήγε να πεθάνει, ήταν στα τελευταία του, ζήτησε από το γιο ότι τώρα εσύ πρέπει να αναλάβεις να δίνεις τα εξτρά χρήματα για τα εγγόνια της. Αυτό ήταν κάτι γομάρια, δεν δουλεύαν ποτέ. Κατάλαβα τι θέλω να πω. Ναι, αυτό είναι το δρόμο της τέτοιο, ότι ο άντρας είναι προστατευμένο είδος, είναι σεξιστικό από την ανάποδη αυτό. Είναι ένα αποστατευμένο είδος το οποίο είναι εντάξει στο καναπέ. Εγώ σκίζομαι, αυτή η γυναίκα ζούσε τέσσερις άντρες. Τέσσερις άντρες. Αυτό είναι δικό τους. Αυτό δεν το άκουσα για Αλβανούς. Χωρίς να θέλω τώρα να κάνω. Δεν υπάρχει σωρά. Δεν κάνω σύγκριση. Δεν θέλω να πω ότι. Κλείνοντας. Θέλω να πω ότι φέρνουμε όλοι μας την κοινωνία και εμείς εδώ. Παλιά είχαμε ας πούμε οικιακές βοηθούς και αυτά. Είχαμε μια ευκολία από τώρα ξαφνικά έχουν όλοι. Οι οποίοι δίνουν τα 2/3 του μισθού τους για να έχουν μια γυναίκα να κρατήσει τον πατέρα τους. Στην παλαιότερη ελληνική κοινωνία τον πατέρα τον κρατούσαν τα παιδιά του όταν είχε κάποιο πόλη. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτοί οι ιστοί έχουν διαλυθεί, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή να δουλεύω εγώ τώρα για 900 ευρώ και να δίνω τα 700 στην οικιακή βοηθό είναι κάπως... Και αυτό κάνει στο σπίτι πάλι. Τώρα γίνανε αυτά μετά. Θα αλλάξουν πάλι. Πάλι θα αλλάξουν αυτά. Το ζήτημα είναι μπορούμε, υπάρχουν τρόποι, μάλλον... Καλά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μην πάμε τώρα στην εταιρικότητα. Αλλά νομίζω το πολιτικό στοιχείο είναι αναπόφευκτα υπάρχει, που λέγατε πριν. Τώρα το δετερμινιστικό, αυτό ίσως συνδυάζεται πιο, που έλεγε ο Κώστας, συνδυάζεται πιο πολύ με έναν πεσιμισμό
Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είμαι πεσημιστής. Είμαι έθιμος αυτό. Δεν είπα ότι είσαι πεσημιστής. Εγώ δεν είπα ότι είσαι πεσημιστής. Είσαι αίσθητος. Επιτρέψτε μου να κλείσω εγώ, για να δεν έχω τίποτα να πω. Το βιβλίο ήταν πάρα πολύ καλογραμμένο, παρόλο που δεν ξοδέψαμε πολύ χρόνο. Δεν βάλατε όπου τη λέτε πολύ χρόνο για να γράψω. Αυτό είναι θέμα... Το βιβλίο ήταν διαβατήριο πάρα πολύ εύκολο. Και για εμάς που δεν είμαστε λογοτέχνες και που απλώς είμαστε αναγνώστες. Ήταν ένα πολύ καλό σημείο. Ήθελα να πω ότι παρόμοιες αντιθέσεις μεταξύ για την αντιμετώπιση των γονιών ανάλογες υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει τύχει να δουλέψω 4 χρόνια στην Ήπειρο και στην Ήπειρο ο γιος παίρνει τους γονείς, είναι de facto. Ενώ σε άλλες περιοχές, παράδειγμα ο πατέρας ήταν από την Περσία και τη μάνα η κόρη την πήρε στην Κεσσαριανή. Μπορούν οι δυο να τους πάρουν την πέρα. Όχι, θέλω να πω, υπάρχει παράδοση στην Ήπειρο. Μήπως είναι αλλιώς ο Γιάννη μοιρασμένη πριν κάτι. Μεγάλη σημασία. Ο πατέρας παίρνει πάντως το γόνιο. Αυτό το βλέπα συνέχεια. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι εθνικό, γινόταν. Ναι. 4 χρόνια που είσαι απάνω, αυτό έβλεπα συνέχεια. Θεωρείται αυτονόητο. Ότι ο γιος θα πάρει τον πατέρα στο σπίτι. Θα πάρει τους γονείς αυτός, στους γυροκομείς. Έχει απέκτηση ιδιωτικής, παιδιά. Υπάρχουν πολλές. Η Τσιγκάνη, έχω αποκομίσει μια εμπειρία λόγω συνάφειας, ας πούμε. Η Τσιγκάνη συνάφειας. Συναλλάσσω, έχω συναλλαγή με Τσιγκάνη. Οι Τσιγκάνοι όταν χωρίζουν, νεαρός Τσιγκάνος, δεν είναι 15 χρόνια, όταν χωρίζουν δεν παίρνει το παιδί, χωρίζουν με όποιο τρόπο και να χωρίζουν. Συνήθως πηγαίνει στην μάνα του πατέρα το κοριτσάκι του. Μεγαλώνουν οι μάνες του πατέρα τα παιδιά, όχι η μάνα. Αυτό είναι συνηθέστατο στην έννοια του παιδιού. Το δε άλλο ζήσιμο ήθελα να πω αυτό, μια εικόνα που έχω που με ενοχλεί πάρα πολύ, είναι ότι επειδή η Θεσσαλονίκη μαζεύει ρωσοπρόσφυγες, υπάρχει και λόγος εθνικής αμήνης εδώ, δεν έρχεται πολύ αραπιά προς τα πάνω. Υπάρχει από χρόνια, είναι αυτό παράδοση μεγάλη, τα ξέρουν τα Υπουργεία Εθνικής Αμήνης κτλ. Όλοι οι πλατείες στο τέλος προς τα πάνω από την Εγνατία με το άγαμα του Γεζέλου είναι κουμαρτζίδες, ρωσοπόντιοι ή γεωργιανοί ή τσετσένοι. Οι γυναίκες τους πουλάνε τσιγάρα στο καπάνι ακριβώς από κάτω. Οι μάνες τους και αδερφές τους. Ή δουλεύουν, λέω, της αγοράς. Αυτό που αντικρίζω κάθε μέρα που περνάω πάντοτε από το καπάνι του. Οι Αλβανίδες και οι Αλβανοί δεν είναι έτσι. Κάθε ένας έχει την ιδιωτικότητα του. Το πολιτιστικό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, δηλαδή είναι πιο δυνατό και το πολιτικό που λέμε. Πολύ δυνατό, έφευγε αυτό το πράγμα. Αυτό που είναι όμως αυτό που έκανε ο Ζήσης είναι ότι δεν είχε Ελένη. Θα μπορούσε να μην την ήξερε την Ελένη ή θα μπορούσε να ήταν πολλές Ελένες και από εκεί να βγάλει. Ναι, αλλά παρατηρεί κάθε μέρα, βλέπει. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα όμως χρησιμοποιεί τα μάτια της Ελένης. Γιατί αυτοί μας βλέπουν. Δηλαδή κάποιο μάτια χρησιμοποιεί για να κάνει παρατηρήσεις. Ναι, αυτοί μας βλέπουν. Για τους πλάγιες. Μας βλέπουν και τι βλέπουν. Εδώ λοιπόν στο βιβλίο μέσα βλέπουμε τι βλέπουν αυτοί. Τι βλέπει η Ελένη. Εγώ νομίζω ότι βλέπουμε μέσα από το βιβλίο τι βλέπει ο συγγραφέας, ως αφηγητής. Όχι, όχι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αυτούς δεν τους ρώτησε κανείς. Και συνήθως όταν λέμε για λογοτεχνία κρίσης, είναι μια λογοτεχνία που μιλάει με έναν τρόπο πάρα πολύ αφιψηλού, συναισθηματικό ή επιθετικό. Εδώ λοιπόν έχουμε μια γυναίκα η οποία σιγά σιγά, πολύ σιγά, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο που λέμε στο ρεαλισμό, αρχίζει μέσα από τις αλλαγές της δουλειάς και τις απώλειες, αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται σε συνάφεια με διαφορετικά στρώματα και κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Μας βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό το βλέμμα... Και των μεταναστών. Και των μεταναστών. Αυτό το βλέμμα της συναντάει το βλέμμα του συγγραφέα και εδώ χτίζεται αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι πρωταγωνιστικό στο βιβλίο αυτό. Μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια παράδοση, να μην χαθεί μια παράδοση, αλλά και να δημιουργηθεί μια παράδοση βλέμματος και παρατηρητικότητας. Πώς συγχαίουμε πώς ενώνουμε, συνθέτουμε στοιχεία πολλές κομματιασμένες εικόνες. Ο καθένας μιλάει για την Αλβανίδα που γνώρισε ή την Γεωργιανή που ήταν στη μάνα του
και βγάζει συμπεράσματα για όλους τους Γεωργιανούς, για όλους τους. Το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή με τους Γερμανούς, που βγάζουν συμπεράσματα για όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια πολιτισμική διάλυση. Γιατί χάνεται αυτή η αναγωγικότητα, δηλαδή καθήκανε τα κριτήρια. Καθήκανε κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούσαμε κάποτε. Και ανάμεσα σε εμάς και τους και εμάς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Μία φορά το 96 που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στη δεκαετία που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, το 95 τότε ήταν, πήγα στο Βενιζέλο, εκεί Κυριακή, βόλτα μόνος μου. Και ξαφνικά έπαθα σοκ, γιατί ήταν όλες οι Κυριακές ρεπό που είχαν κατέβει στην πλατεία. Και άκουγα συνέχεια ξένες γλώσσες, οι οποίες ήταν βαλκανικές, ήταν και στην αρχή τρόμαξα και λέω τι γίνεται. Και μετά σιγά σιγά είδα και εμείς χρειαζόμαστε χρόνο για να δούμε όλες αυτές τις δυστυχώς όχι νομαδικές κινήσεις και αυτοί χρειάζονται χρόνο για να καταλάβουν πού έχουν έρθει, δηλαδή σε ποια κοινωνία. Το Ιβάγιο, όπου ήταν μέσα στα λασπόνα, γιατί το σύστημα με τους βόθους και τα είναι χάλια έτσι πολύ μεγάλη. Και έφτασα πια στο τέρμα. Στο τέρμα λοιπόν είχε πάρα πολλά κοριτσάκια, μιξωμένα, λασπωμένα, κουλάκια, μικρά όλα, και έβγαλα 5-6 καραμέρες και έδωσα σε όλα που κάνει το πράγμα. Είχα όμως και μια σοκολάτα μεγάλη. Και εμφανίζεται μια ξανθοπή, καλονή, 8 χρονών και κάπως την απομονώνω, ας πούμε, όσο μπορείς να σε ένα βούλιο και της λέω αυτό είναι για σένα και το βλέπει, έκανε μια λίγο μεγαλύτερη σκουρούτσικα και του λέει τουρκικά που μπαίνει η μητήρα. Αυτό είναι δικό μου, λέω, ναι, εσύ πια είσαι. Λέω, όλα είναι τσιγκανάκια ενός βρώμικου μαχαλάς, το λέω. Μπεν Τιούρκ, Μπουτσιγκενέ. Εγώ είμαι τουρκάλα, λέει. Σε μένα είναι και η σοκολάτα, αυτή τσιγκάνα. Να, ο έσχατος ρατσισμός. Έχω διαφορήσει. Γιατί ήταν ως την ηθική μου τράβη. Αυτό ήταν το απογευματικό. Και τι να κάνω και εγώ άνθρωπος είμαι. Θεσσαλονικής, να προσέχουμε πως μιλάμε. Ο κύριος Κραουνάκης μας είπε ότι μιλάμε βουλγάρικα. Αυτό είπε ή είπε βαλκανικά, κάτι είπε. Αυτά είναι χοντροκοπιές και πρέπει να μαζευτεί. Έλα, η χοντρή κοντρά. Δεν ξέρω, αυτό είπε. Είπε βαλκανικά, κάτι άκουσα, μου είπε. Όχι, στη Θεσσαλονίκη λέει, πότε μιλούσαμε. Εκείνος έρχεται και θέλει να αποφοιωθεί, εκεί είτε κάνει τόσα σκέρτσα. Εμείς το βρήκε να πει. Εμείς πρέπει. Χάρηκα πολύ, κοιτάμε, αλλά πώς είναι αυτό. Καλά, είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ήθελα να πάρω χαρτιά. Και λέει στον κόσμο του, Θεσσαλονίκη, ότι πού είναι. Λέει, εδώ είναι η Βουλγαρία, δεν καταλαβαίνετε εσείς. Αυτός είναι η διαβασία Έλληνος πολύ. Και είπανε τώρα, τσατίστηκαν πολλοί δημοσιογράφοι, αυτό που έχει Θεσσαλονίκη, δεν είναι Αθήνα βέβαια για να τσατιστεί τόσο, αλλά έτσι λέει με θύγεις, να μην ξαναπατήσεις εδώ. Έκανε 3-4 χρόνια προς τη εταιρεία μετά να μαζέψει κάποια χαρτιά. Αυτά είναι πολύ μεγάλες χοντροκοπιές και απαράδεκτες. Αυτό πάντως είναι ενδορατσιστικά. Δηλαδή δεν ξέρω τι είπα ακριβώς ο Κραουνάκης, να μην τον πάω στον ελεγχό, αλλά κάτι είπε. Ναι, και εγώ δεν το διάβασα. Γιατί κάνατε μαζί στην ΑΣΠΕ, εσείς, όχι στην ΑΣΠΕ. Όχι στην ΑΣΠΕ. Ούτε στην όπλα, ούτε στην όπλα. Ούτε κάνατε. Στην ίδια σχολή κάνατε. Πού ήσασταν, ΟΠΕ. Στην ΟΠΕ. Μάντιο. Αυτό πάντως που είπε ο Ζήσης είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ότι φαίνεται μέσα, φαίνεται η βαλίτσα που κουβαλάει ο καθένας στην καρδιά, ότι και αυτοί είναι άνθρωποι, μεν και δε, είναι άνθρωποι που κουβαλάνε, όπως είπε και η Γιώτα, κουβαλάνε αντιθέσεις, κουβαλάνε... Όλα έχουν συμβεί πάρα πολύ γρήγορα, μέσα από καταστροφές. Θυμάστε τη σκηνή που
Φιωρίνα με την Αλβανίδα, έγινε μια κορυφαία στιγμή. Εγώ στο κλίμα εκεί έχω τον Αλβανό που ξέρει, τον φίλο του Αλβανό που τον έχω χρόνια σπίτι και με βοηθάει. Όταν άρχισε σαν να έρχονται Ιρακινοί στο πύλιο, έχω να κοιμαστά στο πύλιο, αυτό είναι βοηθό μα. Η πρώτη δουλειά ήταν, ήρθε ο Ρενάτο, ο Περμόντο, και μου λέει, οι Ιρακινοί δεν είναι καλοί. Του ξέρει, Αλβανοί, όλοι δεν ξέρετε του άλλου, ούτε μα δεν ξέρετε. Δεν είναι καλή. Γιατί ήρθαν πολλοί Ιρακινοί να πάρουν δουλειέ. Άρχισε ένα αντισμό των Αλβανών που έχουν δουλειέ, είχαν τουλάχιστον, σε όλη την Ελλάδα, προ του Ιρακινού που δεν του ξέρουν καθόλου. Αυτό που βάζει ο Ζήση με την Ελένη, τη σύγκρουση που η Ελένη έχει κατανόηση και κερδίζεται από την κοινωνία, το κορυφαία στιγμή είναι κατά. Αυτό πρέπει να είναι τα ενδοεθνικά. Όχι, είναι πάει το συμφέρον. Δηλαδή, και ο φόβος. Δεν έχει φόβος. Σου λέει η Αλβανίδα, εγώ μπορώ να κατέσει την ορίτσα αυτή τώρα, δεν είναι πιο καπάτσα. Όχι μόνο, το κατέστρεψαν τώρα. Η Αλβανίδα ήταν ξερομπούκι. Η Ελένη ήταν τραβηκτικιά γυναίκα. Δηλαδή σε κέρδισε ακόμη και την Πολόγρια εκείνη που τη βασάνιζε. Κέρδισε με τον τρόπο της. Η Ελένη ήταν γλυκιά. Είχε τρόπο, δηλαδή ήταν ανθρώπινη, ήταν ωραία. Όχι, δεν την έχεις, το λέει μέσα ο Ζήσης. Και η άλλη, θέλει να την αποδιώξει για να μην κερδίσει, γιατί έχει φυσικά χαρίσματα και δίνεται η άλλη, δίνεται η Ελένη. Όμως αυτό το πράγμα που πήγε να πει και το σταμάτησε το Ματέος ο Ζήσης για να μην θεωρηθεί ότι κάνει πολιτική προπαγάνδα, τι θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω και εγώ τι θα μπορούσε να γίνει. Μπορεί να πει ο καθένας μας σε μια άλλη συζήτηση πολιτικά πώς βλέπει τα πράγματα, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία μέσα σε ένα χώρο χαοτικό, που είναι όλος ο ευρύτερος χώρος των Βαλκανίων και ποιος ο υπόλοιπος χώρος δεν είναι μέσα σε μια κατάσταση χάος, είναι ότι η τάξη, το παράδειγμα της τάξης που μπορούμε οργανικά να πάρουμε σαν ένα σύστημα το οποίο έχει εξαφανιστεί, είναι η λογοτεχνία, δηλαδή μέσα από τη ροή, το ρυθμό με τον οποίο σχεδόν προφορικά αλλά άψογα αρχίζει και τελειώνει μια ιστορία γύρω από αυτό το πρόσωπο, αφήστε το πρόσωπο στην τάξη. Η λογοτεχνία η ίδια δίνει ένα παράδειγμα οργάνωσης του χάους σε τάξη και λογική. Πώς θα συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να μας το δώσει η ίδια η ζωή, να μην χρειάζεται λογοτεχνία. Βέβαια, αλλά λέω. Να μας το δώσει και να κάνει να το σκεφτούμε και να προσπαθήσουμε, βέβαια καίγεσαι, αλλά. Κάτι εδώ, εδώ όλοι μετανάστες είμαστε. Ναι, αλλά... Και εμείς μετανάστες γίναμε δηλαδή, εσωτερικοί. Ναι, η τέχνη όμως μπορεί να το κάνει αυτό και η λογοτεχνία μπορεί να το κάνει πολύ πιο γρήγορα από όσο μπορεί να συμβεί μέσα στη ζωή και να δώσει παραδείγματα παρηγορητικά για το πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουμε μια ανάλογη εμπειρία από ό,τι κατάλαβα. Γιατί όλοι έχουμε μεγαλύτερους ανθρώπους κοντά που έχουμε δεχτεί όλο αυτό το σκηνικό. Αλλά επειδή είπες η Αγγελική, εγώ θα μιλήσω για το φίλο μου το Ζήση. Γιατί τώρα που μεγάλωσα, εκτιμώ την τύχη και το σύμπαν που στα πιο νέα μου χρόνια μου φέρε δίπλα μου ανθρώπους σαν το Ζήση, σαν το Θωμά, σαν τον Καλημέρη, και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι απόψε εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι ο Ζήσης έχει μια εκπληκτική δουλειά από πίσω, που ίσως το μιλάω έτσι γιατί εγώ το λάτρεψα. Όλη η δουλειά του Νίτσε, το μεταφραστικό, είναι καταπληκτικό, όπως είναι και τα δικά του, τα οι δικές του δουλειές. Αλλά οφείλω να εκφράσω όλο μου αυτό, όλη μου αυτή την αγάπη και όλο μου αυτό το θαυμασμό, γιατί, όπως σας είπα και πριν, χαίρομαι που όλο το πακέτο παίρνει 10. Και το δικό μου για τους ανθρώπους που γνώρισα στα πιο νέα μου χρόνια και των ανθρώπων αυτών που έχουν κάνει μια ολόκληρη δουλειά, και ο Θωμάς και ο Ζήσης και ο Καλημέρης από την πλευρά του, και χαίρομαι πολύ απόψε που άκουσα για το καινούργιο βιβλίο και θα το διαβάσω
Και ελπίζω να συμφωνήσω με όλους εδώ τους φίλους τους καλούς. Και να κάνεις και μια λέξη στο θέατρο, μάλλον. Εντάξει. Να κάνω την Ελένη. Την Ελένη, δικιά μας. Σήμερα δεν μπορώ να κάνω μια εγώ που μου κοιτάξει ξαφνικά. Το μεγάλο μπορούμε να το κάνουμε. Το μικρό πώς θα κάνουμε. Ευχαριστούμε και πολύ. Είναι ψηλός, αλλά δεν κάνει. Τώρα που γυρνάει, σε αυτό το πρόβλημα.